Ένα πολύ έμπειρο στέλεχος του ΣΥΡΙΖΑ. Καλημέρα σας, κύριε Κατρούγκαλε. Καλημέρα, καλημέρα. Καλημέρα στους δυο σας, στους ακροατές. Είμαστε καλή εβδομάδα. Αμήν, να είμαστε καλά, καλή σχολική χρονιά και γενικότερα καλή περίοδο από εδώ και πέρα. Τώρα, γιατί εσείς κάνατε τόσο σκληρή κριτική, κύριε Υπουργέ? Δηλαδή, μιλήσατε για αποτυχημένο, φοβισμένο, αδιόρθωτο και σε αποδρομή Μητσοτάκη. Γιατί επιλέξατε, θέλω να πω, αυτή την γκάμα, ας πούμε, των λέξεων και της κριτικής? Νομίζω ότι ο Πρωθυπουργός επέλεξε να δώσει μια εικόνα υπεραυτάρκειας, κατά τη γνώμη μου, στα όρια της αλαζονίας, που δείχνει ακριβώς την ανησυχία του και σε σχέση με τις εξελίξεις και σε σχέση με το πόσο τις προσωπικές του κινήσεις σε μια σειρά θέματα, όπως για παράδειγμα στον αποτυχημένο ανασχηματισμό. Αναφέρομαι στο επεισόδιο Αποστολάκη. Θα προσέξατε ότι του τέθηκε μια ερώτηση: ποιον θεωρείτε ότι είναι το μεγαλύτερο σφάλμα που κάνατε ως Πρωθυπουργός? Δεν έφερε ούτε ένα σφάλμα. Έδωσε μια γενική απάντηση ότι κανείς δεν είναι αλάνθαστος. Νομίζω όμως ότι αυτή η ανασφάλεια και η προσπάθεια τεχνητής όξυσης της πολιτικής συζήτησης φαίνεται κυρίως στη θέση που πήρε για τη συνένεση. Ότι σταματάω πια να επιδιώκω. Ναι, γιατί δεν βρίσκει, λέει, απέναντι ανταπόκριση. Προσέξτε όμως, πώς το θεμελίωσε αυτό? Ότι έχει επιθέσεις σε βάρος της οικογένειάς του, πράγματα που κατά τη γνώμη μου δεν ισχύουν. Αλλά το βασικό μου επιχείρημα είναι άλλο. Τις συνενέσεις δεν τις κάνουν πολιτικοί επειδή συμπαθούν ο ένας τον άλλο. Και όσο πιο πολύ συμπαθιούνται. Επειδή το χρειάζεται ο τόπος. Πάντως, καταλάβαμε από την απάντηση του κυρίου Μητσοτάκη, κύριε Κατρούγκαλ, ότι λέει ότι από τη στιγμή που ο Αλέξης Τσίπρας, τέλος πάντων, δεν συνένεσε στο να υπάρξει υπουργός στην κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, τώρα ένας πρώην υπουργός ΣΥΡΙΖΑ ΑΝΕΛ, από εκεί και ύστερα προφανώς προχωρά στο συμπέρασμα. Ναι. Αυτό είναι κατεξοχήν ένα παράδειγμα για το πώς δεν γίνεται η συνένεση. Αντί να επικοινωνήσει ο Πρωθυπουργός με το ΣΥΡΙΖΑ, με το ΚΙΝΑΛ, και να βρουν ένα πρόσωπο κοινής αποδοχής που βέβαια δεν πρέπει να συνδυαζόταν και κατά το δυνατό με πολιτικές κοινής αποδοχής. Γιατί όταν λέμε για συνένεση, για παράδειγμα, στα εθνικά, δεν λέμε να βάλουμε έναν Υπουργό Εθνικής Άμυνας κοινής αποδοχής ή ένα Υπουργό Εξωτερικών κοινής αποδοχής. Θεωρούμε ότι πρέπει να υπάρχουν ορισμένοι κοινοί τόποι. Αντί λοιπόν να κάνει αυτό σε όλα τα μέτωπα που σας ανέφερα, ο Πρωθυπουργός τι έκανε? Προσπάθησε να διεμβολήσει το ΣΥΡΙΖΑ, επιλέγοντας ο Λίσπερ. Ναι. Τώρα όμως νομίζω, κύριε Κατρούγκαλε, ότι αυτό το θέμα λίγο ή πολύ έχει κλείσει. Δηλαδή έχει μπει καινούριος υπουργός και νομίζω. Έχει κλείσει αυτό το θέμα. Ναι. Απλώς εγώ είδα πράγματι ένα σχετικά ανασφαλή πρωθυπουργό και σας ανέφερα αυτά τα δύο χαρακτηριστικά ζητήματα. Και με ανησυχεί ιδιαίτερα η απόφαση για την όξυση της πολιτικής συζήτησης και του διχασμού. Δεν βρήκατε θετικά κάποια από τα μέτρα τα οικονομικά που εξήγηλε ο Πρωθυπουργός, κύριε Κατρούγκαλε? Δηλαδή, αν ξεχωρίζατε 4-5 από αυτά τα μέτρα, δεν θα βρίσκατε κάποια θετικά? 3 με 3,5 δις παροχές έχουμε. Πρώτα-πρώτα, το ότι τα 3,5 δισεκατομμύρια είναι μια νέα μαγική εικόνα, γιατί προστίθεται και παροχές που έχουν ήδη δοθεί κατά τη διάρκεια της πανδημίας. Το βασικό χαρακτηριστικό της κριτικής που κάνουμε είναι ότι θεωρούμε ότι οι περισσότερες από αυτές τις παροχές, ιδίως οι φοροαπαλλαγές, πηγαίνουν στο ανώτερο κομμάτι της κοινωνίας και δεν πρόκειται από αυτές να εφοφεληθούν. Γιατί οι έμεση φόροι είναι οριζόντιοι. Ή το θέμα των χωνικών παροχών. Και αυτό οριζόντιο. Καταργεί το φόρο έως τα 800 χιλιάρικα. Δηλαδή με αυτό δεν συμφωνείτε? Δεν το βρίσκετε θετικό? Ότι σε ένα σύνολο μέτρων που δεν είχαν και πολύ μεγάλη συνάφεια μεταξύ τους, μπορεί να υπάρχουν και μέτρα τα οποία πράγματι θα έχουν μεγαλύτερη διάχυση σε μεγαλύτερο κομμάτι του πληθυσμού, δεν στερούν την κριτική μας από την ουσία της. Επίσης, νομίζω ότι η υπερφόρτωση πολλών εξαγγελιών έβλεψε το μήνυμα. Είναι δυνατόν ο Πρωθυπουργός Θεσσαλονίκη να λέει ότι οι νέοι που θα εμβολιαστούν θα πάρουν 50 GB data? Είναι σοβαρό αυτό το πράγμα? Γιατί σας ενοχλεί αυτό? Γιατί σας ενοχλεί? Λέω το εξής, ότι φαίνεται ο Πρωθυπουργός να εξαντλείται σε ένα μήνυμα επικοινωνίας, ειδικά απέναντι σε ομάδες που φαίνεται δημοσκοπικά δεν ευνοούν τη Νέα Δημοκρατία όπως είναι, δεν ακολουθούν τη Νέα Δημοκρατία όπως είναι οι νέοι. Με μέτρα τα οποία. Πάντως, επειδή αναφέρεστε, κύριε Κατρούγκαλε, στις δημοσκοπήσεις, υπάρχει μια φυσιολογική φθορά της κυβέρνησης στα 2 χρόνια, που είναι σημείο καμπής για όλες τις κυβερνήσεις. Ωστόσο, αυτό το ποσοστό, ας το πούμε έτσι, που χάνει η κυβέρνηση, δεν φαίνεται να το επωφελεί το ΣΥΡΙΖΑ? Αυτό δεν σας προβληματίζει? Φαίνεται να υπάρχει μια ποιοτική αλλαγή στις δημοσκοπήσεις, μια σημαντική φθορά του Πρωθυπουργού σε σχέση και με τις θετικές
και με τις αρνητικές νόμες, mm-hmm. για πρώτη φορά και στις φιλικές δημοσκοπήσεις, αυτές δηλαδή που προβάλλονται από τη Νέα Δημοκρατία, οι αρνητικές νόμες για τον κύριο Μητσοτάκη είναι περισσότερες από τις θετικές. Mm-hmm. Εγώ όμως θα ήθελα λιγότερο να μείνουμε στο τι λένε οι δημοσκοπήσεις, που είναι μια φωτογραφία της στιγμής, και κυρίως για τις προοπτικές της κυβέρνησης. Η κυβέρνηση φαίνεται να επιμένει στην όξυση, ακόμα και στο μεγάλο ζήτημα της πανδημίας. Για να αναφερθώ και σε αυτό που είπατε. Κύριε Κατρούγκαλε, να ζητήσω μια πολύ μεγάλη χάρη για το ζήτημα της πανδημίας. Αν μπορείτε, είναι πιεστική η χρόνη. Να σας ξανακαλέσουμε αμέσως μετά την αναγκαστική διακοπή και τους τίτλους. Ευχαριστώ. Να συνεχίσουμε λοιπόν τη συζήτησή μας με τον κύριο Γιώργο Κατρούγκαλο, βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ. Κύριε Κατρούγκαλε, γιατί διαβάσατε εκλογές πίσω από τις εξαγγελίες του Πρωθυπουργού? Εγώ προσωπικά είμαι από αυτούς που πιστεύουν ότι δεν θα πάει σε εκλογές ο κύριος Μητσοτάκης. Πιστεύετε θα εξαντλήσει την τετραετία δηλαδή? Δεν μπορώ να αποκλείσω βέβαια το γεγονός να θελήσει να αποδράσει από ιδιαίτερα δυσμενείς εξελίξεις που μπορούμε να δούμε στο μέτωπο της οικονομίας ή σε άλλα μέτωπα. Αλλά ούτως ή άλλως δεν θεωρώ και ιδιαίτερα κρίσιμη τη συζήτηση αυτή, γιατί ούτως ή άλλως η απόφαση αυτή είναι απόφαση που ελέγχεται απολύτως από τον Πρωθυπουργό, σύμφωνα με τα δικά μας. Εάν και όποτε γίνουν εκλογές, πιστεύετε ότι θα τις κερδίσει ο κύριος Τσίπρας, όπως είπε, και θα έχει μια νέα κυβέρνηση με ραχοκοκαλιά το ΣΥΡΙΖΑ? Γιατί ο κύριος Μητσοτάκης σας παρομοίασε χθες με Γαλοπούλα την περίοδο του Πάσχα. Το Χριστουγέννων, συγγνώμη. Νομίζω ότι την αλαζονία την πληρώνουν οι πολιτικοί. Και αυτή η αίσθηση που έχουν οι περισσότεροι πρωθυπουργοί, ότι εγώ δεν χάνω. Ξέρετε ότι τις περισσότερες φορές αποδεικνύεται το ακριβώς αντίθετο στις εκλογές. Εγώ θέλω ο τόπος να πάει καλά. Και ακριβώς αυτός είναι ο στόχος, θα πρέπει να είναι ο στόχος κάθε κόμματος. Ανησυχώ για τις επιλογές της κυβέρνησης. Φοβάμαι ότι δεν θα είναι εξελίξεις ανάλογες. Και νομίζω ότι η μοναδική δυνατότητα διόρθωσης αυτών που θεωρώ εγώ ως εσφαλμένες πολιτικές είναι μια νέα προοδευτική κυβέρνηση. Αυτό δεν το λέμε άλλωστε μόνο για την Ελλάδα. Αυτή η ορθοδοξία, η νεοφιλελεύθερη των τελευταίων δεκαετιών, μέσω της Ευρώπης επιβάλλεται και στα κράτη-μέλη. Και πρέπει να είναι ένα ζήτημα συνολικά πανευρωπαϊκό, να έχουμε νέους σχετισμούς. Ελπίζω στη Γερμανία να το δούμε. Στην Ισπανία και στην Πορτογαλία υπάρχουν κυβερνήσεις που εμείς θεωρούμε ότι εντάσσονται στο πλαίσιο αυτό για το οποίο σας μίλησα. Μια προσπάθεια. Ο πλούτος να μην πηγαίνει μόνο σε λίγους. Να υπάρχει ανάπτυξη η οποία να διαχέεται. Σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε Υπουργέ. Κύριε Κατρούγκαλε, καλή συνέχεια.